πρόγραμμά σας, δηλαδή πραγματικά μια σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσει κάποιος να συνδυάσει την τοπική ιστορία και προφορική ιστορία όπως θα την εξέφραζε ένας παππούς εκείνης εποχής όπως ο συγκεκριμένος, με μια μεγάλη επίσημη ιστορία την οποία θα γράψει ένας ιστορικός σαν για μένα επαγγελματίας δηλαδή ιστορίας. Και ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του μικρού αφηγήματος που σας, ο συγκοπίτης μας Κουλάκης ανέφερε ήταν ότι οι Έλληνες στρατιώτες απαγόρευσαν στους οικογενούς μας με τους γκράτες να ρίχνουν μαζί τους. Γιατί άραγε? Γιατί πράγματι στους Βαλκανικούς πολέμους ο ελληνικός στρατός είχε μάθει να πολεμά πειθαρχημένα και με βάση στοιχειώδες σχέδιο. Και για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Γιατί είχε μια πικρή εμπειρία. Το 1897 έκανε ένα πόλεμο η Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας και αντί να κατακτήσει εδάφη έχασε και αυτά τα οποία είχε στη Θεσσαλία. Ένας πόλεμος, μια σημαντική ήττα, που όμως κατάφερε η Ελλάδα από το πάθημά της να μάθει και την ανοργάνωτη επίθεση του 1897 να τη μετατρέψει σε οργανωμένο σχέδιο, σε συνεργασία βέβαια με συμμάχους. Γιατί ένα από τα διδάγματα και τα μαθήματα των Βαλκανικών πολέμων είναι ότι καλός ή κακός η Ελλάδα σε ένα πόλεμο ένα προς ένα προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Το 1897 ιτήθηκε. Στην Μικρασιατική Εκστρατεία ιτήθηκε και στην Κύπρο το 1974 ιτήθηκε. Όταν όμως η Ελλάδα πολέμησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε συνεργασία με συμμάχους και κυρίως βέβαια στο πλευρό μεγάλων δυνάμεων όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία εκείνη την εποχή, είχε τεράστια εδαφικά ωφέλη. Γι' αυτό αυτό το οποίο θέλω εγώ στη σημερινή διάλεξη είναι ακριβώς να σας δώσω το γενικότερο πλαίσιο. Τα γεγονότα λίγο πολύ των τοπικών της τοπικής αυτής ιστορίας τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει πολλές φορές και μπορούμε πολύ περιληπτικά να τα αναφέρουμε. Είναι Φεβρουάριος του 1913 και μεταξύ των δύο συμμάχων Ελλήνων και Βουλγάρων που είχαν χτυπήσει μαζί τους Οθωμανούς Τούρκους μέχρι πριν από λίγο, αρχίζουν να χτίζονται εντάσεις. Μία 2.000 άνδρες, δεν ήταν 3.000 άνδρες τους οποίους ανέφερε ο παππούς Σουλάκης, μιλάμε για περίπου 2.000 Βούλγαροι κινούνται από τις Σέρες στην Κουμαριά και στο Στρεμονικό, εξοντώνουν τις εκεί φρουρές, μικρές φρουρές των Ελλήνων της δύναμης των 5 ανδρών και Κουμαριά Στρεμονικό γιατί εκεί είναι η παλιά Κίτρινου Σερμόνα, είναι δηλαδή ο έλεγχος του ποταμού και αφού τις εξοντώνουν κατευθύνονται στο Δημητρίτσι, σκοτώνουν και ντόπιους εκεί για να φτάσουν στην Αγία Παρασκευή, στο παλιό Ψηλότρος και να ετοιμαστούν για μία επίθεση στις ελληνικές δυνάμεις που έδρευαν στην Ιγρήτα. Οι ελληνικές δυνάμεις όμως που έδρευαν στην Ιγρήτα ήδη από τον Οκτώβριο του 1912, δηλαδή η Ιγρήτα στην πραγματικότητα απελευθερώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη Θεσσαλονίκη, είχαν πληροφορηθεί την κίνηση των Βουλγάρων πριν καν ακόμα χτυπήσουν τις φρουρές στην Κουμαριά και το Στρεμονικό. Μάλιστα, εδώ θέλω να καταθέσω ένα προσωπικό βίωμα. Εγώ βέβαια τα άκουσα, δεν είμαι από τον παππού μου. Ο άνθρωπος ο οποίος πληροφόρησε τον διοικητή Γαργαλίδη στην Ιγρήτα για την κίνηση των στρατευμάτων ήταν ο προπάγος μου Αθανάσιος Σταματόπουλος, φαρμακοποιός και γιατρός κατ' επέκταση στο επάγγελμα, ο οποίος εκείνες τις μέρες έτυχε να είναι στις Σέρες και έμαθε από τον συνάδελφο του Φωκά, φαρμακοποιό επίσης, τον οποίο τον συνέλαβαν οι Βούλγαροι όταν έφυγαν από τις Σέρες και τον εκτέλεσαν μαζί με άλλους ομήρους. Ο Φωκάς λοιπόν τον πληροφόρησε ότι οι Βούλγαροι στις Σέρες ετοιμάζονται να κινηθούν εναντίον της Ιγρήτας.
Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι ένας από τους δύο λόγους των Ελλήνων που έδρευε στην Ιγρήτα μεταφέρθηκε μάλλον κρυφά και προσεκτικά για να μην το καταλάβουν οι Βούλγαροι της Ιγρήτας εδώ στο χωριό, στη θέση του Λατανούδια και εκεί κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, μιλάμε εδώ για ένα λόγο από τη μία 150 άτομα, 130 άτομα και ένα τάγμα από την άλλη 2.000 ανθρώπων. Με υψομετρική διαφορά, οι Βούλγαροι να έχουν κανόνια για να χτυπάνε και το χωριό και τους στρατιώτες και με ύλη υπηκού επίσης, που πήγε κάποια στιγμή να πλαγιοκοπήσει τους δικούς μας, αλλά εδώ, από όσο γνωρίζω επίσης από παλιές προφορικές παραδόσεις, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ενόρασή της Νικοπλιανή και Κοπατσνή, οι οποίοι τρόμαξαν το βουλγαρικό υπηκό και δεν μπόρεσε να πλαγιοκοπήσει τις δικές μας θέσεις. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εκτός από τους στρατιώτες και οι άλλοι. Ας πούμε, συντοπίτες έχουν παίξει ένα ρόλο στην ανάσχεση της βουλγαρικής αυτής δυνάμης. Οι Βούλγαροι άφησαν στο πεδίο της μάχης 500 νεκρούς. 500 νεκρούς και αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν. Ενώ η διλογία των Βουλγάρων που υπήρχε εδώ στην Ιγρήτα εξοντώθηκε από τον ένα λόγο που είχε μείνει που Γαργανίδη εδώ σε συνεργασία βέβαια με τους αντάρτες του καπετάνη Αγγλή. Του οποίου βέβαια η πρωτοβουλία εδώ κοσμεί ακόμα έτσι την γραμμία της Ιγρήτας. Και με τον οποίο ο παππούς μας Αθανάσιος Σταματόπουλος συνεργαζόταν στενά. Λοιπόν, το θέμα για να γίνει ενδιαφέρουσα η διάθεση είναι να απαντήσουμε σε αυτό. Ωραία αυτή η τοπική ιστορία την οποία τη λέμε κάθε χρόνο και μας αρέσει πάρα πολύ. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η τοπική σύγκρουση στην περιοχή της Ιγρήτας για την εξέλιξη των Βαλκανικών πολέμων. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό λοιπόν αυτό ερώτημα έχει να κάνει με το εξής. Με το γεγονός ότι η σύγκρουση αυτή έλαβε χώρα σε μια χρονική στιγμή που ο Βαλκανικός πρώτος στην πραγματικότητα είχε τελειώσει και ο Βαλκανικός δεύτερος δεν είχε ακόμα αρχίσει. Δηλαδή, ο πρώτος Βαλκανικός θεωρητικά συνεχιζόταν στο Πιζάνι και στα Γιάννενα, αλλά στο μέτωπο της Ανατολικής Μακεδονίας είχε σταματήσει. Άρα, για ποιο λόγο να είναι σημαντική μια τέτοια σύγκρουση τη στιγμή που δεν υφίστανται καν πόλεμος μεταξύ των δύο πρώην συμμάχων. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα το οποίο θέλω να μου κρατήσετε, θέλω να δώσουμε ένα ιστορικό βάθος, να καταλάβουμε για ποιο λόγο στον χώρο της Μακεδονίας και ειδικά εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας συγκρούστηκαν Έλληνες Βούλγαροι και βάλτε και τους Σέρβους που συμμετείχαν από την άλλη πλευρά του πολέμου και βέβαια τους Οθωμανούς Τούρκους. Όλα ξεκινάνε περίπου από αυτόν εδώ το χάρτη. Αυτός ο χάρτης είναι πάρα πολύ γιατί δείχνει τα σύνορα της Ελλάδας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του 1912, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Ο χάρτης όμως είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί δείχνει και τις βλέψεις που είχε η κάθε μία από αυτές τις χώρες σε αυτό που είχε μείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή Θράκη, Μακεδονία και ένα μεγάλο κομμάτι του Βιλαιατίου του Κωσόβου, όπως και Αλβανία. Αυτό λοιπόν το λευκό που έχει μείνει εδώ είναι αντικείμενο διεκδίκησης για Έλληνες, για Σέρβους, Μαυροβούνιους και Βουλγάρους. Βέβαια οι Οθωμανοί βγάζουν ένα άλλο παιχνίδι που έχει να κάνει με τη Δοδοξά, θέλουν να πάρουν τις εκπολές του Δούναβη στην Μαύρη Θάλασσα. Προσέξτε λοιπόν ότι εδώ σε αυτή την περιοχή της Μακεδονίας συγκρούονται τρεις μεγάλες ιδέες. Ξέρετε όλοι φυσικά για τη δικιά μας ελληνική μεγάλη ιδέα. Για πρώτη φορά την ελληνική μεγάλη ιδέα την διατυπώνει ο Ιωάννης Κολέτης, πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1844, όταν λέει ότι δεν μας είναι αρκετά τα ελληνικά σύνορα που έφταναν τότε μέχρι το Σφερτιό ποταμό. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τα ρήτρα τα αδέρφια μας στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα πάει να το εφαρμόσει αυτό στο Κρυμαϊκό πόλεμο. Ο Όθωνας τότε συμμαχεί με τους Ρώσους. Σπάει όμως τα μούτρα του γιατί χάνει η Ρωσία τον πόλεμο και αναγκάζεται μετά το 1856 η Ελλάδα να προσδεθεί στο άρμα της Αγγλίας. Την ίδια πάνω κάτω εποχή, η Σερβία, που ιδρύει κράτος μαζί με την Ελλάδα το 1830. Προσέξτε, η Σερβία, να τους ο μεγάλος κύκλος της μεγάλης ιδέας της.
Τι θα ήθελε η Σερβία? Η Σερβία θα ήθελε βέβαια να κάνει μια πρώτη Γιουγκοσλαβία. Ένα κράτος ενωμένο των Νοτιών Σλάβων. Άρα να ενοποιήσει τους Βοσνίους, τους Κροάτες και τους Σλοβαίνους. Όμως αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η Σερβία. Όλα αυτά εδώ τα εδάφη τα είχε η Αυστρο-Ουγγαρία, η μεγάλη αυτοκρατορία των Αυστρούργων. Και συνεπώς η Σερβία, ενώ θα ήθελαν πολύ να στραφούν προς βορρά, ήταν αναγκαστούν να στραφούν προς νότο. Άρχισαν δηλαδή να θέλουν να κατακτήσουν την περιοχή της Αλβανίας της Βόρειας και να βρουν για αυτή έξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Παρά τα ωραία που ακούμε για την ελληνοσερβική φιλία όταν γινόταν ο πόλεμος, δεν νομίζω ότι πάντα οι Σέρβοι οι σχέσεις με τους Σέρβους ήταν αναγκαστές. Έτσι και οι Σέρβοι ήθελαν να βγουν και αυτοί στο Αιγαίο και στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον βέβαια οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι θα ιδρύσουν κράτος αρκετά καθυστερημένα, μόλις το 1878. Θα ιδρύσουν κράτος μετά από την εισβολή των Ρώσων στην Ανατολική κρίση, οι Ρώσοι θα νικήσουν τους Οθωμανούς και θα τους φτάσουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν θα κλείσουν μία συνθήκη, την περίφημη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, με την οποία θα δημιουργηθεί η Μεγάλη Βουλγαρία, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία. Τι σήμαινε η Μεγάλη Βουλγαρία, είναι αυτός ο κύκλος εδώ. Η Μεγάλη Βουλγαρία σήμαινε ότι η Βουλγαρία θα είχε, εκτός από τη σημερινή Βουλγαρία, όλη τη σημερινή πρώην Γιουγκοσλαβική, όπως το λέμε, Σκόπια, τη Μακεδονία των Σκοπίων, όλη την Ελληνική μέχρι την Καστοριά, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική και όλη τη Θράκη. Το όραμα λοιπόν των Βουλγάρων ήταν να εγκαθιδρύσουν την εξουσία τους σε ένα τόσο μεγάλο χώρο στο εσωτερικό των Βαλκανίων. Η Αγγλία και η Γαλλία όμως αντέδρασαν και 6 μήνες μετά από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου εξανάγκασαν τη Ρωσία να πάει στο συνέδριο του Βερολίνου και να περιορίσει τη Βουλγαρία σε αυτό το χώρο που βλέπετε και να της υποσχεθεί ότι θα της δώσει την Ανατολική Ρωμίλια, δηλαδή την περιοχή της Φιλιππούπολης. Έτσι, το 1881 η Αγγλία δίνει στην Ελλάδα τη Θεσσαλία, η Ρωσία δίνει στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία, την Ανατολική Ρωμίλια. Δηλαδή, αρχίζει ο ένας να κόβει από τον νότο, ο άλλος να κόβει από τον βορρά και να ενσωματώνουν στα δικά τους κράτη. Οι τρεις λοιπόν μεγάλες ιδέες έρχονται να χτυπηθούν εδώ στον χώρο της Μακεδονίας. Οι πρώτοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν με αντάρτικα σώματα να επιβληθούν στην περιοχή όπου ξέρουμε, είναι οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες. Ιδρύουν το 1893 την ΕΜΕΟ, την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η οποία θα αρχίσει βέβαια να τρομοκρατεί τον πληθυσμό της Μακεδονίας. Οι Έλληνες θα αντιδράσουν αμέσως, ειδικά μετά τον πόλεμο του 1893, και θα στείλουν τα δικά τους αντάρτικα σώματα στην περιοχή. Οι Έλληνες πράγματι θα καταφέρουν να αναστείλουν αυτήν την δραστηριότητα των Βουλγάρων και έτσι φέρνουμε στο μακεδονικό αγώνα 1904-1908. Δεν θέλω να αναφερθώ διεξοδικά, νομίζω ότι τα γεγονότα πιο πολλά από αυτά τα ξέρετε. Ο μακεδονικός αγώνας τελειώνει το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων. Πέφτει ο Σουλτάνος Αμπτουλκαμίτ και οι Νεότουρκοι υπόσχονται στις εθνότητες αυτοκρατορίας ισότητα, αδελφότητα κλπ. Κλπ. Τα οποία όμως δεν θα τα εφαρμόσουν και μετά το 9 θα ακολουθήσουν μια πολιτική πάρα πολύ σκληρή απέναντι στις υπόλοιπες εθνότητες. Και έρχεται το 1911. Το 1911 είναι πιο σημαντικό από το 1912 που αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Και αυτό γιατί? Γιατί ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ Ιταλίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Ιταλοί χτυπούν τους Οθωμανούς στη Βόρεια Αφρική και τους φέρνουν επίσης στα Δωδεκάνησα. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις ήττες που υφίστανται από τον Ιταλικό παράγοντα, οι Οθωμανοί αποδιοργανώνονται και έτσι οι Βαλκάνοι, αρχές γενωμένες από τους Μαυροβούνιους, τους Έλληνες, τους Σέρβους, τους Βουλγάρους, κλείνουν μεταξύ τους συμφωνίες
και τον Οκτώβριο 1912 επιτίθενται όλοι μαζί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος τελείωσε μέσα σε ένα μήνα.